Βασίλη Ντολιόπουλε, αυτό που φαντάζομαι η ομάδα περίμενε από το ξεκίνημα των εφετινών της υποχρεώσεων, η πρώτη νίκη ήρθε στην Πάτρα επί του Απόλλωνα. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την πρώτη μας νίκη. Ξέραμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εδώ πέρα γήπεδο να παίζουμε και να κερδίσεις. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι. Αξίζαμε ξεκάθαρα να κερδίσουμε. Στο περισσότερο νικούσαμε με μεγάλες διαφορές. Είδα στα αποδυτήρια ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο. Όλοι μαζευτήκατε με τη φανέλα του Bloomberg, του συμπαίκτη σας που τραυματίστηκε στη Λιθουανία με την Λιακαμπέλης. Και είχατε μια φωτογραφία προφανώς αφιέρωσης σε αυτόν. Θέλαμε να κερδίσουμε και για τα παιδιά που λείπουν. Δεν είναι μόνο ο Bloomberg, είναι και ο Μάνιο Μπέιτς. Ήταν και ο Περσίδης που μέχρι τώρα δεν είχε κάνει προπόνηση και βοήθησε με την παρουσία του εδώ πέρα. Την αφιερώνουμε σε όλα αυτά τα παιδιά που είναι κάθε μέρα στο γήπεδο και βοηθάνε και είχαν την ατυχία τώρα να χτυπήσουν και τους περιμένουμε πίσω. Είστε μια σχεδόν καινούργια ομάδα με λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά από την περσινή. Για παράδειγμα, εγώ βλέπω μια πιο ψηλή περιφέρεια. Είμαστε μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος. Μπορούμε να κλείσουμε πολύ μεγάλο χώρο στο γήπεδο με τα χέρια μας, με το ύψος και όλα αυτά. Μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά που θέλει ο coach στην άμυνα, που είναι όλα τα deflection, να κλείνουν τους χώρους πάρα πολύ καλά, να πνίγει την άλλη επίθεση. Έγινε λίγο δώρος και για την άμυνά σας. Δεν πιστεύω ότι παίζουμε αντιαθλητικά, παίζουμε πάρα πολύ σκληρά. Όλο το μπάσκετ πλέον ταυτίζεται με τη σκληρή άμυνα, το γρήγορο παιχνίδι και όλα αυτά και πιστεύω εμείς το κάνουμε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Έχοντας κάνει νομίζω την καλύτερη χρονιά στην καριέρα σου, η περσινή, με 13, κάτι πόντους, με αρκετές assist, ήταν επιλογή σου να συνεχίσεις? Η αλήθεια είναι ότι ένιωθα πάρα πολύ καλά εδώ στην ομάδα πέρσι. Μετά από μια κακή χρονιά που είχα κάνει στην προηγούμενη μου ομάδα, η ομάδα με στήριξε, μου έδωσε ένα πάρα πολύ καλό ρόλο και εγώ μπόρεσα να βγάλω τον πραγματικό μου εαυτό στο γήπεδο. Και είχα μια εξαιρετική συνεργασία με τον coach. Πιστεύω ότι ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω. Ήταν πολύ νωρίς για να προκαλέσουν οι τρεις ήττες από σημαντικούς αντιπάλους κάποιο προβληματισμό? Ξέραμε ότι παίζουμε με την καλύτερη ομάδα του EuroCup στην πρώτη αγωνιστική. Ήμασταν για 33 λεπτά εκεί πέρα, νικούσαμε και 10 πόντους σε κάποια στιγμή. Με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης πάλι ήμασταν εκεί. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μας πήρε και τελείως από κάτω όταν παλεύεις πάρα πολύ αυτά τα δύο τόσο δύσκολα παιχνίδια και δείχνεις πράγματα ότι θα βγάλεις προς το μέλλον. Έχει διαφορές το EuroCup από το BCL? Έχει τεράστια διαφορά. Πρώτον, γιατί στο EuroCup παίζεις 18 παιχνίδια μόνο όμιλος και είναι κάθε εβδομάδα, ενώ το BCL μπορεί να είναι ανά δύο εβδομάδες. Πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο, πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και πρέπει να είσαι πάρα πολύ έτοιμος να διαχειριστείς κούραση, μεγάλα ταξίδια. Η Πάτρα είναι ένας δύσκολος προορισμός, δεν έχει κοντινό αεροδρόμιο, άρα υποχρεωθήκατε να πάτε με λεωφορείο, να έρθετε εδώ στην Πάτρα όπου μιλάμε με λεωφορείο, με 5-6 ώρες. Μετράνε αυτά? Σίγουρα μετράει, γιατί μετράει και το ταξίδι που κάναμε στη Λιθουανία μία μέρα μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, που ήταν 15 ώρες να πάμε και 13 να γυρίσουμε. Οπότε σίγουρα μετρούσε το λεωφορείο. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος τρόπος να έρθουμε από Θεσσαλονίκη. Για το να πας Αθήνα με αεροπλάνο και να πάρεις από εκεί το πούλμαν είναι άσκοπο, βγαίνει το ίδιο. Οπότε όλα αυτά έφερε μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα με πάρα πολύ κούραση και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα σήμερα και μετράει για τη συνέχεια.